Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Λίγο μετά τις 12, ξεκινάμε και σήμερα με ΠΑΟΚ 24 μέχρι και τις 2. ΠΑΟΚ 24, ναι μεν, αλλά το Μουντιάλ, εντάξει, τι να κάνουμε, είναι και ωραία διοργάνωση επειδή μου φετινή, είναι και πολύ απρόσμενα. Ειδικά η μπασκετική, τι είναι αυτή η μπασκετική, τι βλάκες είστε, ναι. Βλέπετε όλη τη σεζόν, δηλαδή τώρα το Κίμι Κόρυβος και τώρα σας πήραξε το Μουντιάλ. Άμπαλι, άμπαλι, αμέσως να βγάλετε κόμπλεξ με το ποδόσφαιρο. Αν δεν κάνετε κανένα πικ εν ρολ σε καμιά γωνία, ρε. Και καμιά weak side βρείτε. Άχρηστη που θα μιλήσετε για το ποδόσφαιρο. Τα γαρόβλαχοι. Με τον LeBron James που παίζει μόνος με 5. Πικ εν ρολ στη γωνία. Άντε τώρα. Το άθλημα του pick and roll. Ναι, και weak side και πώς το λέει το άλλο. Pickford. Σα κάρβο ο Pickford. Μπασκετική. Ο κοκκινομάγουλος. Τα λέτε. Και ο άλλος με το... Δημήτρη, είπα για τον Pickford όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Pickford έχω, το είπα. Το είπα. Μάριε, λέγε. Το είπες για να το τονώσει το ηθικό πιο πολύ, το πίστευες. Ο καλύτερος τερματοφύλακας που έχει η εθνική Αγγλία τα τελευταία 20 χρόνια. Και βάλε, μη σου πω. Ο Πίτερ Σίλτον τώρα η τελευταία φορά που έπεσε ήταν από την κούνια του. Ναι, τι. Ο Σίλτον το 90. Ρωτήριζε. Τα ακούγεσαι, νομίζεις. Στα πέναλτι δεν συνάντησε την μπάλα καν. Πέφτει όλα σωστά. Ναι, αλλά είναι 41 χρονών. Γιατί ρε φίλε έμπαινε μπάλα μέσα και μετά έπεφτε. Σαν τον Καρνίζε έπεφτε. Το χώρο που το κάνει. Το Καρνίζε έτσι έπεφτε με την Κωνσταντίνα. Μεγάλο Τζόρνταν Πίκφορντ. Από τη Σάντερλαντ τον είχα κόψει. Από Σάντερλαντ, ειλικρινά. Τον είχε κόψει. Ναι. Πολύ καλή φουρνιά, φίλε. Στο επόμενο τουρνουά αυτή η φουρνιά θα δαγκώνει. Γιούρο. Ναι. Πού είναι ο τελικό. Ο τελικό που είναι. Στο Γουέμπλεϊ. Αγγλία παίζουν. Κλεισμένη σε 20 πόλει θα γίνει. 20 πόλει. Ο τελικό στο Γουέμπλεϊ. Ναι. Πολύ καλή φωνιά. Λιόν, Καρδίτσα. Κοίτα, μόλις βγάλει το Βάλιο Καραγιάννη, το μαύρο Βάλιο Καραγιάννη από μπροστά και παίξει με Ράσφορντ, αλλάζουν τα δεδομένα. Βρε βάλτε το Ράσφορντ που είναι σε όλα καλύτερος και τον περνάει 1,5 κεφάλι. Ναι. Και τεχνική και τελειώματα και τον περνάει και 1,5 κεφάλι. Ναι. Δηλαδή, χαλάει όλες τις επιθέσεις, έτσι. Ο Ανδρέας Μπονόβας, το κείμενό σου είναι δάκρυ. Ναι. Το κείμενό σου είναι δάκρυ. Ποιο κείμενο, αυτό που έγραψε στο Facebook. Για την ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Χριστό. Δεν υπάρχει το κείμενό του. Σε παραδέχομαι. Αυτός με έχει φίλο. Ναι. Τα βλέπει. Πρέπει να σε καλέσει η Βασίλισσα. Ξεκάθαρα. Ναι. Στο Buckingham. Βέβαια, αντίσου λίγο ανθρώπινα. Ναι. Και 12 υπηρέτριες θέλω, τίποτα άλλο. Ναι. 12 υπηρέτριες γνωστές. Αυτές. Ναι. Άντε. Άντε, Μάριο, ήταν το ένθετο για τον Μάριο Ασλαμά. Που ξαφνικά γίναμε εθνική Αγγλία, δεν είμαστε. Απλά παίξαμε Κέιν και πρέπει να σμπλόξουμε όλη την ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ακούγεσαι, λέει ο κόσμος. Δεν ακούγεσαι. Τι δεν ακούγουμε. Μίλα κοντά στο μικρόφωνο, κάνε κάτι. Στο μικρόφωνο μιλάω. Πώς θα το πάω στο στόμα. Α. Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι. Ναι, η αρχή πρέπει να γίνει με Μουντιάλ, γιατί έχει έτσι ωραία πράγματα, έχει συγκινήσεις. Έχει καλό ποντάρισμα με το Gain, το οποίο δικαιώνεται σε κάθε περίπτωση. Τώρα είναι το θέμα αν κάνεις cash out ή όχι. Εδώ είναι το ζήτημα με τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ. Δηλαδή πρέπει να σκεφτείς αν μπορεί να βάλει ένα γκολ ακόμη. Αν μπορεί η Αγγλία να περάσει και το επόμενο μάτς, γιατί αν το περάσει θα έχει δύο μάτς σίγουρα μετά. Πρέπει να σκεφτείς τον Λουκάκου. Μπορεί να δεις μήπως ο Εμπαπέ κάνει καμία έκπληξη γιατί έχει ρέντα. Μήπως ο Νεϊμάρ ξεσπάσει κανένα παιχνίδι. Όλα αυτά τώρα είναι στο στοίχημα το οποίο μας απασχολούν. Ο Στίχημαν, ο οποίος χθες στην αποβολή, κάποια στιγμή παίζονταν η αποβολή στο Αγγλία-Κολομβία στο 2,5 και ξαφνικά εκεί που άρχισαν οι μανούρες πήγε στο 1,60. Δεν τα κούμπησα. Γιατί ήταν θεατρισμοί, δεν ήταν. Μα τι θεατρισμοί, έπεφτε ξύλο. Όχι, έπεφτε ξύλο και, αλλά και έπρεπε, είχε να, πίεση, έπρεπε να απολυθεί το ξύλο. Πίεση, δεν είχε την ψυχή να το κάνει. Ο Αμερικανός διαιτητής που έπαιξε τους Άγγλους, έτσι δεν τα λέτε αυτά. Γιατί κακός ήταν. Όχι, αλλά... Εκπαικτικός ήταν ο διαιτητής. Απλά εκεί το έχασε. Έφαγε τρομερή πίεση. Δημιουργήθηκε μια ατμόσφαιρα κατά της Αγγλίας. FM γράφετε και να αφήνετε το μήνυμα στο 545-26 για ό,τι θέλετε να σημειώσετε. Στο ΠΑΟΚ όπου ξεκίνησαν μεταγραφές και στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε Άλον Τζόουνς από αυτόν που είχε. Γιατί ο Λάκη δεν έκλεισε. Όχι. Θα κλείσει. Ο Χρήστος λέει θα κλείσει τον Άρη. Ο Χρήστος εδώ. Ο Λάκη Τζόνς. Ναι. Αυτός είναι, δείχνει την Τζόνς. Τα στοιχεία του είναι διαρροτριάρη, αθλητικός με προσφορά σε πολλούς έτσι, τομείς.
πιο πιθανό είναι να μην κλείσει ο Λάκι Τζόνς. Ξεκίνησε λοιπόν και το μπάσκετ, τις μεταγραφικές του κινήσεις, το βόλι της έχει κλείσει και το ποδόσφαιρο προσπαθεί να συντονιστεί το σύστημα για να συμπληρωθεί το ρόστερ, το οποίο ξεκουράζεται. Ξεκουράζεται για μια-δυο μέρες στις παραλίες προφανώς. Σεντερφόρ. Εγώ σήμερα σεντερφόρ. Έχουμε στην προπόνηση έναν σεντερφόρ. Κάτσε ρε παιδί μου, βάλε το Κρέσπο λίγο, δεν μπορεί. Κατουρί. Σεντερφόρ. Βράδυ γυρνάει, παπ. Εγώ σεντερφόρ. Θα πάρεις, εντάξει, μην τρελαίνεις το ίδιο. Θα κάνεις και πέντε μέρες στο προπόνηση με ένα σεντερφόρ. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ θα είμαι πριν. Ο Τσονάκας μπορεί να παίξει. Ο Τσονάκας, ο Μανιάτογλου σίγουρα. Εδώ ο Τσονάκας λίγο είναι. Με την κόμενα στο Instagram βγαίνει φωτογραφίες. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Μισό λεπτό, οι προπονήσεις ο Λουτσέσκου σε πολλές περιπτώσεις βάζει αντίπαλους. Υπάρχει ένα καινούργιο ασκησιολόγιο βασικά. Ναι. Το χωρίς σεντερφόρ. Και στο κάτω-κάτω γυμνάσουμε 10 ρε φίλε. Μπορεί να έχεις αποβολές, μπορεί να έχεις κακές διαιτησίες φέτος. Μπορεί να μην τα. Ναι. Έμεινε και ο Κομίνης στους πίνακες. Αυτός ο Κομίνης πώς θα πάει να βγει να σφυρίξει τώρα πλάκα-πλάκα. Ας έρθει να σφυρίξει εδώ. Δεν, δύσκολα. Γιατί, αφού οι ορισμένοι θα είναι από Πελοπόννησο και κάτω. Όχι, πραγματικά, γιατί να μην σφυρίξει. Δεν είναι στους πίνακες. Αποκλείσει έναν διαιτητή από να σφυρίξει κάπου. Δηλαδή κάτσε να μου το βάζουν εκτός έδρας και όχι στην Τουμπά. Φίλε, είναι unfair. Δεν θα σφυρίξει ποτέ ΠΑΟΚ. Δεν θα σφυρίξει ποτέ ΠΑΟΚ. Κακό θα ήταν αυτό. Γιατί θα είναι. Πώς ήταν ο Σπάθας εκείνο το Βέρεια ΠΑΟΚ, το θυμάσαι? Που 80-20 ΠΑΟΚ που έπαιζε. Το θυμάμαι, ναι. Αλλά με τη Βέρεια και 80-20 ανάποδα να έπαιζε. Μηδέν, δεν νομίζω έχει λέξει εκείνο. Με του Γλύκου την τεράστια απόκρουση. Δεν τα λέτε αυτά, μόνο το τελικό θυμάστε. Θυμάστε τι έχει βγάλει μέσα στις λάσπες. Είναι το πέναλτι το χαμένο του. Πες τον Παναθηναϊκό Τρίπολη, εκείνο ο Αριανός, πώς το λένε. Ο Καλτσάς. Ο Καλτσάς που έκανε και τη μανούρα φέτος. Ναι. Ναι, center four, αριστερό back, προετοιμασία για τη Βασιλεία, η οποία Βασιλεία συνεχίζει την πολιτική της, είναι τελικά ένας μικρός Άγιαξ. Η πολιτική να βγάζεις παίχτες και να τους πουλάς δεν αλλάζει όποιος και αν είναι ο στόχος, που ο στόχος πάντα είναι ο κορυφαίος να πάρει το πρωτάθλημα, να παίξει Champions League, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την πολιτική πωλήσεων παικτών. Έδωσε τον Ιουλιουνούση, κανένα άγχος, έδωσε το Λανκ, δεν τους νοιάζει, δίνει κι άλλους, το μετοφύλακα δίνει. Αυτοί ετοιμάζουν συνέχεια. Το ευχάριστο είναι βέβαια ότι δεν θα προλάβουν τη συνέχεια άμεσα. Δεν μπορεί να είναι η Βασιλεία η ίδια χωρίς αυτούς τους τρεις τέσσερις. Ένας άνθρωπος του ΠΑΟΚ είδε το φιλικό με Τζέσικα Μόσχα, παίζανε. Όχι, με την Δυναμό Μόσχας. Με τη 1860 νομίζω έπαιζε. Α, με τη Μόναχο, ναι, sorry. Με τη Μόναχο. Ναι. Ναι, δικό μου λάθος. Και μου λέει πολύ λίγα πράγματα στο φιλικό. Ενώ άμα έρθει τη Βασιλεία και δεν τον ΠΑΟΚ θα ενθουσιάστηκε. Ναι, όχι. Εννοώ, ρε φίλε, ότι. Εντάξει. Δεν αλλάζει η πολιτική αυτών των ομάδων. Είναι όπως ο Άγιαξ, που ο Άγιαξ είναι τεράστιο όνομα. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Ποιος σκίνε και ποιος. Το μορφλάκι που δώσαμε, ο Σίλεσεν και ποιος. Ο Πολωνός, ο Μίλικ, πουλάει τους πάντες. Και η πορεία συνεχίζεται. Ναι, χωρίς, έχουν συνέχεια, σου λέω. Με λίγα σκαμπανεβάσματα, γιατί και ο Άγιαξ έχει φάγει σφαλιάρες. Με λίγα σκαμπανεβάσματα. Έχει φουρνιές. Σου λέω, εγώ για να χτίσω τη μία φουρνιά και να την πουλήσω, θα χάσω και δύο σεζόν. Αυτή τη στιγμή ο Άλιαξ είναι σε αυτή τη φάση που χάνει σεζόν. Αλλά αυτή είναι, έτσι έχει εκπαιδεύσει το κοινό του. Δηλαδή το κοινό δεν περιμένει πάντα να είναι top. Έτσι και η Βασιλεία συνεχίζει τις πωλήσεις. Αυτό σίγουρα θα επηρεάσει την εικόνα της ομάδας στα πρώτα αυτά παιχνίδια του καλοκαιριού. Σίγουρα είναι μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να παίξει με μια πιο αδύναμη Βασιλεία. Δεν γίνεται δηλαδή να εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ χωρίς Βιερίνια, Πρίγιοβιτς, τερματοφύλακα και ποιον άλλο πουλήσανε και να έχει την ίδια εικόνα που είχε την περσινή σεζόν στο τέλος της χρονιάς. Δεν γίνεται. Ό,τι και να βγάλεις από πίσω που βγάζουν αυτοί, ό,τι και να πάρεις, η εικόνα σου θα είναι λίγο αλλοιωμένη. Μακάρι να το εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Ξέρουμε πολύ καλά πως ό,τι και να γίνει, όποιος φύγει, όποιος δεν φύγει, ό,τι και να γίνει, η πρόκριση θα πάει σε λεπτομέρειες. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ξαναζήσει. Ναι. Και με τον Άγιαξ και με τη Σάλκε και με όλα αυτά. Λεπτομέρειες. Κάποια λάθη, κάποια δύναμη χαρακτήρα που χρειάζεται, που δεν είχαν χθες οι Άγγλοι, για παράδειγμα. Δεν είχαν. Ρε φίλε, είναι ομάδα που χτίζει χαρακτήρα.
η κατάληξη του αγώνα είναι ένα βήμα προς την σωστή νοοτροπία αυτής της ομάδας. Είναι μικρή. Είναι μικρά παιδιά. Είναι, ο Τρίπιερ πόσο είναι, 21. Ναι. Εκεί. Ο Κέιν που είναι αρχηγός είναι 24. Μόνο ο Γιάνν και ο Χέντερσον έχουν μια ηλικία. Ποιος, ο Στόουνς. Ποιος. Ο Μαγκουάιρ που νόμιζα ότι είναι 40 χρονών όταν τον είδα και τελικά πόσο είναι, 22, 23, πόσο είναι ο Μαγκουάιρ. Βέβαια είναι εκπληκτικός παίκτης, εντάξει. Και στο build-up και στη δύναμη ψηλά έχει πάρει όλες κεφαλιές. Αλλά είδες, μόλις τους τράβαζε το πράγμα. Ναι, αλλά έχασε μία στο μοναδικό corner. Αυτό με έκαναν 25 λεπτά να συνέλθουν. Ναι, όντως. Αυτά είναι τα μειονεκτήματα όταν έχεις προσωπικότητες να σε σηκώσουν ως ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει προσωπικότητες στο ρόστερ του. Το θέμα βέβαια είναι ότι αυτές οι προσωπικότητες που είναι τριαντάριδες είναι σε μια δύσκολη φάση τώρα. Είναι μια αγωνία αυτή για τον ΠΑΟΚ. Ο Μάτος, ο Βαρέλα, ο Μαωρίτσιο, πάνω απ' όλους. Θα ανέβουνε. Ναι, αυτό είναι μια αγωνία μέχρι τέλη Ιουλίου να έρθουν σε μια καλύτερη κατάσταση. Που θα έρθουν. Θα έρθουν γιατί το ελέγχουν και μόνοι τους αυτοί. Αυτοί έχουν την εμπειρία να ελέγξουν τις δυνάμεις και το κορμί τους και τη φυσική κατάσταση μόνοι τους. Να καταλάβουν πότε φορτσάρουν και πότε θα κερδίσουν δυνάμεις. Ξεχωρίζουν τώρα οι πιο πιτσιρικάδες, είναι σε καλύτερη φάση, αλλά στα δύσκολα δεν μπορεί να μην στηριχθείς σε προσωπικότητες. Φίλος γράφει, Δημήτρη, το πρώτο επίσημο έρχεται και εγώ βλέπω για άλλη μια χρονιά να περιμένουμε δεύτερο επιθετικό αριστερό back και έναν box to box μέσο. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Τα λέμε από το ξεκίνημα της χρονιάς. Κάποια στιγμή είδαμε και σχόλια να ξεφωνίζεται γιατί ξέρω κάποια βίντεο ή κάποια ρεπορτάζ έβγαζαν πιο πολύ γκρίνια. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να λέγονται όλα. Και πρέπει να λέγονται όλα. Ξέρουμε ότι πουλάει αυτό το διάστημα το καλό, το θετικό, η αισιοδοξία, το ότι πετάει ο ΠΑΟΚ, ότι ο Χατσερίδης είναι ο Μπέκεμπάουερ κτλ. Αυτά θέλει να ακούσει ο κόσμος, έχει ανάγκη. Αλλά. Εντάξει, διαλέξει και κόσμο. Φίλε. Εγώ δεν θέλω να έχω σχέση με αυτόν που θέλει να ακούσει αυτό το πράγμα. Αυτά γεγονότα. Και τι να μου πει μετά από τρεις μήνες, άλλα λέγατε. Δηλαδή, αν τι δεν. Να τον κάνω. Εγώ θέλω ρεαλιστή. Αν δεν μας διαβάζετε και δεν μας ακούγατε. Θα ακούγατε προχθές τον Λουτσέσκου και θα πέφτει τα σύννεφα. Θα πέφτει τα σύννεφα. Λέτε, μα τι είπε τώρα, τι, γιατί, ποιος, πού. Σας είχαμε προειδεάσει ότι αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση και κάτι δεν πάει καλά. Σε προγραμματισμό, σε κινήσεις, σε συνεννόηση και σε στεγανά φυσικά. Στεγανά παλιά. Αυτό που θέλω να καταγράψω. Και όχι στεγανά τώρα εδώ μεταξύ μας να είχαμε να λέγαμε. Με τους αντιπάλους. Οι αντίπαλοι ξέρουν ό,τι κάνουμε. Καλύτερα ξέρουν από ό,τι ξέρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να κάνω, επειδή πολλοί μου λένε, ξέρω εγώ, τώρα συζητάω με ένα φίλο μου εδώ, με ρωτάει, έγινε κάτι, είπες κάτι στον αέρα, έκανες κάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα μίντια και εκτός μίντια γενικά, υπάρχει μια διάθεση γλυψίματος ακραίου προς τη γνωστή κατεύθυνση για ένα πλασάρισμα και όποιος λέει, κάτι το οποίο είναι το αυτονόητο. Δεν τα αυτονόητα λέμε, εντάξει. Δεν λέμε κάτι. Δεν λέμε ότι είστε καταστροφή. Εγώ πιστεύω, μα χάρη και έτσι όπως είμαστε, θα περάσουμε τη Βασιλεία. Έτσι πιστεύω. Ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα. Λέω, και αυτό αποδείχτηκε. Δεν χρειάζεται να το ξαναποδείξουμε. Εντάξει. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι δημιουργούν κλίμα γλύφτες. Ακραίοι γλύφτες. Δηλαδή, δεν σου λέω να στηρίζει. Συνήθως θα στηρίξει τον ΠΑΟΚ, θα στηρίξει την ηγεσία του, θα στηρίξει το ένα, θα στηρίξει το άλλο. Εντάξει. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ακραίους γλύφτες που για 5 ευρώ μπορούν να δημιουργήσουν, ξέρω εγώ, μια εικόνα ότι εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, ο διάβολος, βιάζουμε παρθένες στην Αριστοτέλους 10 ώρα το πρωί, εντάξει, και ξέρω εγώ, τρώμε παιδάκι για μεσημεριανό. Δεν είναι το πράγμα έτσι, εντάξει. Εμείς ξέρουμε και πότε θα βγούμε μπροστά για τον ΠΑΟΚ, ξέρουμε και πότε, ξέρω εγώ, θα μουρμουρήσουμε για τον ΠΑΟΚ, ξέρουμε τέλος πάντων πώς θα το κάνουμε, γιατί είμαστε ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν ξυπνήσαμε προχθές, ξέρω εγώ, και γίναμε ΠΑΟΚ. Ούτε ήμασταν βάζελοι όπως μας λένε μικροί. Ας ρωτήσουν αυτούς που ξέρουν. Δηλαδή το ακούσαμε και αυτό. Δηλαδή αν είναι δυνατόν, ας ρωτήσουν τη γενιά μας, τους οπαδούς, τη γειτονιά μας. Ας ρωτήσουν όποιον θέλουν.
Μέχρι και αυτό έχουν πει, για να καταλάβετε τώρα για τι βλάκες μιλάμε. Αλλά καθόμαστε, τα ακούμε. Το πράγμα είναι απλό, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να γίνει Ολυμπιακός. Όσο και να το προσπαθήσουν. Ο Ολυμπιακός δεν θα γίνει. Όταν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική, θα καταγράφονται. Όταν υπάρχουν κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, που πρέπει να μπει πλάτη στην ομάδα, θα μπαίνει πλάτη στην ομάδα. Και εκεί να δω αυτούς που λαϊκίζουν σήμερα, που τους ψάχναμε πριν κανένα τρίμηνο, που ήτανε και βγαίναν οι βλάκες μπροστά και τώρα κοιτάνε το χάρτη που θα πάνε διακοπές και από Κατερίνη και κάτω είναι αποκλεισμένα σημεία. Εντάξει, άντε. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα σε πολύ λίγο. Ξεφύγαμε, πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να δούμε τι γίνεται αρχικά στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Έχουμε και μπάσκετ σήμερα. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Και μια συνέντευξη στο τέλος της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στα του ΠΑΟΚ να επαναλάβουμε κάποια πράγματα. Γράφει 7-18, αφού θέλουν παίχτη ξεχασμένο από την Κίνα, τι στο αυτό κάνουν. Μάλλον το Βιέρα εννοεί. Η Ιαπωνία δεν έπαιζε αυτούς. Ναι, και περιμένουν ένα μήνα τον πελάμου μέσα. Αυτός είναι μία από τις 15-20 περιπτώσεις που υπάρχει μια λίστα, ρε παιδιά. Δεν είναι δηλαδή ότι. Ξανά την αρχή. Μεταγραφές δεν κάνεις για να παίξεις με τη Βασιλεία. Μεταγραφές κάνεις για χρόνια, για την ομάδα σου. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Απλά όταν έχεις ένα μεγάλο στόχο που τον βάζεις εσύ ως ιδιοκτήτης, ως ομάδα και καλά κάνεις και τον βάζεις και είναι ο πρώτος στόχος από το πρώτο παιχνίδι κιόλας, προσπαθείς να δημιουργήσεις καλύτερες προϋποθέσεις για να πετύχεις το στόχο σου. Τι χρειάζονταν? Ένα-δύο πράγματα. Χρειάζονταν, όπως είπε ο προπονητής που λες ότι τον πιστεύεις και όπως όλοι έβλεπαν, μια-δυο διορθωτικές κινήσεις και να μην του πειράξεις την ομάδα του που είχε δουλέψει και την είχε φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Αυτό χρειάζονταν. Λίγες και χρειάζεται. Λίγες κινήσεις και όχι να πεις ότι παίρνεις παίχτη για να περάσει τη Βασιλεία. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Για τον Μίχελ δεν είναι τώρα. Δεν αξίζει να πούμε κάτι άλλο. Τα έχουμε πει όλα. Έχει κριθεί για μας. Να ξέρετε ότι εντός ομάδας λέγονται πολύ χειρότερα. Γι' αυτό. Όχι πολύ χειρότερα. Το ξεπερνάμε. Δεν έχει... μιλάει και κανείς μαζί του. Ναι, δεν έχει. Ξεκινάμε από τα πολύ βασικά. Η οικογένεια Σαββίδη όμως νιώθω εγώ. Ότι έχει ένα άγχος ότι κρίνεται κάθε φορά και ότι να κάνει κάτι μεγάλο. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, τι να πει κανείς για το Σαββίδι, τι να τον κρίνει, ποιος να τον κρίνει για τα λεφτά που έβαλε για τις επιλογές. Έφερε τον Μπερμπάτοφ. Δηλαδή, δεν μπορεί να φέρει όποιον θέλει, όποιον δεν μπορεί να φέρει. Στον Μπούκι, είπε ο προπονητής στο OK. Καλός ο Μπούκι, κακός, ήταν του 8, του 6 παίχτης. Τον ήθελε ο προπονητής, του κάνει δουλειά. Τον άφησαν για να πάνε σε κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο. Για το τι θα πει ο κόσμος. Για ποιο λόγο. Ναι, το τι θα πει ο κόσμος, θα σκεφτόμαστε πάντα τι θα πει στο τέλος ο κόσμος. Το αν θα πει κάτι για τον Πούκι σήμερα ο κόσμος, που δεν θα έλεγε τίποτα, εντάξει. Γιατί έχει παίξει τόσο πολύ του Πούκι που υπάρχει μια αίσθηση ότι είναι ένας ξανθός φαμπάστιν τέλος πάντων. Που δεν ήταν ένας ξανθός φαμπάστιν, ήταν ένας κανονικός ποδοσφαιριστής που θα ήταν πίσω από τον Πρίγκοβιτς και δεν μουρμούριζε και θα μα κούμπονε και με τον Πρίγκοβιτς, άμα θέλαμε να το κάνουμε καθαρό 4-4-2. Ωραία. Και από εκεί και πέρα ήταν μια αξιόπιστη λύση όταν δεν έπαιζε ο Πρίγκοβιτς. Αυτό είναι ο Πούκι. Δεν μην φανταστείτε ότι είναι κάτι, ξέρω εγώ, το συγκλονιστικό, αλλά τη δουλειά μας θα την έκανε. Και τον άφησαν για κάτι μεγαλύτερο, για κάτι καλύτερο. Νομίζω αυτή ήταν η απόφαση. Ναι, το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παραδείγματος χάρη, ας πούμε ένα σενάριο ότι του Μπέρκ το θέμα, ξέρω εγώ, είναι κάτι το οποίο θα ήθελε να το κάνει η οικογένεια Σαββίδη. Εντάξει. Για να πείσει ότι. Μια κατάσταση που δεν είναι βέβαια. 3,5 εκατομμύρια συμβόλαιο είναι του Μπέρκ. Αγορά είναι από Σαουδική Αραβία και έχει ποσοστό ο Παναθηναϊκός, συν δηλαδή ρήτρα, για το αν θα έρθει σε ελληνική ομάδα. Δηλαδή δεν γίνεται. Ωραία. Και παίρνει τον Μπέρκ, λέω εγώ. Με τον Πρίγκοβιτς τι θα κάνει, θα κοιτιούνται μεταξύ τους. Θα δίνουν φυλάκια στην προπόνηση, τι θα κάνουν. Θα έχουμε θέμα εκεί. Πάει η ισορροπία. Ο Πούκι λοιπόν σου έδινε την ισορροπία. Γιατί δεν θα μουρμούριζαμε ήταν δεύτερος. Γιατί ήξερε ότι πήγαινε για δεύτερος. Τέλος πάντων, είναι πολλές φορές που
χωρίς ουσιαστικό λόγο πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Γιατί τι θα πει ο κόσμος? Σημασία έχει τι θα πει ο κόσμος στο τέλος. Όχι στην αρχή. Πήραμε το περασμένο καλοκαίρι πώς παίξει την 31 Αυγούστου. Θυμάσαι ο ενθουσιασμό για τον Ζαμπράνο. Και εμείς. Τι να πω, ότι έχουμε την εικόνα της Φραγκφούρτης. Δεν έχουμε την εικόνα του Καζάν. Και δεν έχουμε την εικόνα του Καζάν, ούτε καν ξέρουμε γιατί τον έχει πετάξει εκτός η Καζάν. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι μια απλή ερώτηση. Γιατί τον αφήσαν εκτός? Το διαπιστώσαμε όταν ήρθε εδώ. Και τα άλλα τα παιδιά, ο Καντούρη δεν βρήκε ρόλο. Ωραία, για ένα χρόνο. Ο Μαουρίτσιο 6 μήνες παραπατούσε. Εντάξει, και ο Βιερίνη απλά επειδή ήταν εδώ, προσαρμόστηκε πιο εύκολα στο τρίμηνο. Και σε άλλη θέση. Δηλαδή, το χάσιμο χρόνου είναι πιο σημαντικό από την κίνηση εντυπώσεων που θα μπορούσε να γίνει, ξέρω εγώ, τέλη Ιουλίου. Που είναι το αισιόδοξο σενάριο. Και αυτό που είπε ο Δημήτρης, δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, κανείς τίποτα στην οικογένεια Σαββίδη. Το μόνο που πρέπει να κάνει η οικογένεια Σαββίδη είναι να προστατεύει την επένδυσή της. Η επένδυσή της λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλη. Θα μπορούσε να είναι μικρότερη με τα ίδια και καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή την περίοδο απορώ, η οικογένεια Σαββίδη δεν καταλαβαίνει τι γίνεται με τους περίεργους και τους ενδιάμεσους στη Ρωσία. Δεν καταλαβαίνει, δεν βλέπει, δεν νιώθει. Τη μοναδική δηλαδή πηγή μεταγραφική. Το δίκτυο που κινούμαστε με τα γραφικά. Δεν βλέπει. Το δίκτυο που κινούμαστε με τα γραφικά είναι τρίπιο. Δεν σέβεται βασικούς κανόνες διαπραγματεύσεων. Τέλος πάντων, ένα center for. Εντάξει. Ο Πρίγκιβιτς να είναι καλά. Να είναι καλά, να είναι και φορεξάτος και ο Μιστακίδης να πετύχει. Αριστερό back. Να είναι καλά και ο Βιερίνια. Μετά η επόμενη λύση είναι ο Κρέσπο, αναγκαστικά. Στα χάφτα. Ναι, στα χάφτα βρεθεί η άκρη. Δεν κάνει εσύ τόσο μπάκ όμως. Ναι. Και να ηρεμήσει και ο Λουτσέσκου, που νομίζω ότι. Μάλλον απορώ πως δεν μπορεί εσωτερικά να βρει την άκρη. Ενώ του λένε και. Να πω, ξέρω εγώ, ισχύει, δεν ισχύει, ότι αυτός είναι, τον πιστεύουν και τον ακούν κτλ. Δεν μπορεί να βρει την άκρη μέχρι τώρα εσωτερικά. Από ό,τι μαθαίνουμε, ενώ συμφωνεί σε πράγματα μετά από καμιά δύο ώρες, αυτά αναιρούνται. Κάποιοι παρεμβαίνουν, κάποιοι παρεμβαίνουν και αλλάζουν αυτά τα οποία υπόθηκαν. Ας επιμείνει λίγο παραπάνω. Αν σέβεται τη δουλειά του και το γκρουπ του, ας επιμείνει σε αυτό. Γιατί το προχθεσινό ξέσπασμα είναι λίγο ανησυχητικό, όπως έγινε. Από εκεί και πέρα, όπως και χθες είπαμε, πάντα ισχύει το ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον καλύτερο μεγαλομέτωπο, τον πιο δυνατό, αυτό που μπορεί να κάνει τα πάντα. Ο ΠΑΟΚ έχει τον καλύτερο προπονητή σε σχέση με όλους τους άλλους, αποδεδειγμένο από πέρυσι. Ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα, τον καλύτερο ρόστερ, ξεκάθαρα πάντα σε σχέση με τους άλλους εδώ στην Ελλάδα, γιατί με αυτούς μπορεί να γίνει σύγκριση. Ο ΠΑΟΚ μέσα σε δύο μέρες δίνει 2.000 διαρκείας, για πλάκα. Στημένη στην ουρά. Για να πάρουν διαρκεία σε τις πρώτες μέρες. Γιατί αυτό λέει η καρδιά τους. Να είναι εκεί πιστοί από την πρώτη μέρα. Άνθρωποι που έχασαν 11 παιχνίδια περσινά. 11. Χάσαν, αλλά μηδέν απογοήτευση. Και μια-δυο αστοχίες και μια-δυο κακές συνεννήσεις δεν μπορεί, θα ξεπεραστούν. Δεν μπορεί. Λοιπόν, ο Μουλέν. Ο Μουλέν δεν γίνεται να είναι τόσο καντέμις. Δεν γίνεται. Θα μπει και πάλι την Παρασκευή. Άλλο ένα νέο ξεκίνημα για τον Μουλέν, που είναι μια λύση στο κέντρο. Μια λύση διαφορετική από αυτές που έχουμε, εντάξει. Πιο γρήγορο παίκτη. Μην γράφετε πάντα εκεί που γράφουμε για ο νέο Λεβέκ και ο νέο Λεβέκ. Δεν είναι καμία σχέση. Ο Λεβέκ και ο Μπρίκιτς νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει τα όρια. Ο Μπρίκιτς έπαιξε και λίγο. Δεν συνάντησε την μπάλα βέβαια, αλλά έπαιξε και λίγο. Του Λεβέκ δεν έχει προηγούμενο. Του Λεβέκ είναι αυτό που έχουμε ζήσει. Παγκόσμια χρονικά ποδοσφαίρα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, και δεν βλέπω να φεύγει. Εκείνη η τρέλα. Και το ότι πήγε στην αποστολή την πρώτη ήταν πρόκληση. Ναι. Και στέρισε θέση από κάποιον άλλο, οποιοδήποτε. Υπάρχει τον Τζαούσε από την ΚΑΠΑ 20. Ξέρω, πάρε κάποιον. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Μουλέν λοιπόν μια επιστροφή. Παίζει μια νέα μεταγραφή. Ο Πρίγιοβιτς μπαίνει.
για τον Ουάρντα είπε ο Λουτσέσκου ότι θα είναι η αιτία του. Καλά. Ναι. Δεν είναι Πρίγιοβιτς ο Ουάρντα. Θα δούμε. Μακάρι να. Κοίτα να δεις. Θα πρέπει να αυτή τη στιγμή, επειδή είναι θέση ξένη. Και επειδή διαβάζω για τη Βασιλεία. Ποια Βασιλεία, ρε παιδιά, ποιο Ουάρντα για τη Βασιλεία. Ποιο θα μείνει έξω. Επειδή έχουμε 7 ξένους ή 6. 5 τώρα που είναι που παίζουν και Ουάρντα. Ουάρντα. Ωραία. Αν θέλει ο Λουτσέσκου να αναθεωρήσει το Ενρίκε Ουάρντα, το συζητάμε. Δεν μας έχει δείξει κάτι τέτοιο. Δεν έχει θέλει βέβαια και ο Ενρίκε στην προετοιμασία, τα λέμε όλα. Εντάξει, ειδικά στο παιχνίδι παίξε με το Μάτος από τα δεξιά. Καταστρόφα. Πότε ήταν το πρώτο μήχο με την Νόρτζελαντ? Το δεύτερο έπαιξε ο Ενρίκε με την Νόρτζελαντ. Σε ποιο ήταν που παίξαν μαζί οι δυο τους και τι θα κέρδανε? Που έχει ξανασυμβεί και σε επίσημα παιχνίδια ούκο λίγες φορές. Αλλά δεν τα παρατηρούν πολύ αυτά. Αν αναθεωρήσει το θέμα Ερίκε Ουάρντα και πει ο προπονητής δεν μου κάνει ο Ερίκε και μου κάνει ο Ουάρντα, το συζητάμε. Αλλά ο στόχος, όπως ξέρουμε εμείς από επίσημα χείλη για τον Ουάρντα, είναι να πουληθεί. Και εδώ θα δούμε και την ικανότητα του ΠΑΟΚ να πουλάει. Μιλάμε έναν παίκτη που έχει κάνει παπάδες πέρυσι, εντάξει, και έχει παίξει μουντιάλ. Και είναι μια υποφερτή ηλικία. Δεν είναι 21, αλλά είναι πόσο, 25-26. Mm-hmm. Είναι καλή ηλικία. Εντάξει, το βιογραφικό του βέβαια έχει άλλα κουσούρια, αλλά τέλος πάντων είναι στο καλύτερο momentum που θα μπορούσε να είναι ο Ουάρντα. Αν πέσει τέτοιο καιρό, δηλαδή λέγαμε ότι θα είναι έτσι, τώρα θα ήμασταν κομικοί. Αλλά έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα και στον Ατρόμητο, έχει παίξει και μουντιάλ. Αν δεν τον πουλήσει τώρα, πάω, τι να πω. Εκεί θα πρέπει να αποφασίσει αν υπάρχει Ουάρντα ή Ενρίκε. Αυτό είναι το δίλημα. Οι άλλοι ξένοι είναι ο Σάχοφ, ο Χατσερίδης, ο Ζαμπά, ποιος άλλος, ο Μαουρίτσιο. Οι Βραζιλιάνοι και οι Ουκρανοί. Οι Βραζιλιάνοι και οι Ουκρανοί. Και ο Αιγύπτιος. Τον Μαουρίτσιο, αν τον εμπιστεύεται ο προπονητής, φυσικά και τον εμπιστεύεται. Έχει κολλήσει κι άλλος με τον Μαουρίτσιο. Εντάξει, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Εντάξει. Δεν ξέρει τα καλά και τα άσχημα του Μαουρίτσιο. Ναι, απλά τον περιμένουμε και λίγο βελτιωμένο φέτος. Εντάξει, Δημήτρη, δηλαδή δεν έχει το αφεντικό της περσινής χρονιάς. Θα μου πεις τώρα, φταίει αυτός που ήρθε 31 Αυγούστου. Φταίει αυτός που είχε μία για να βρεθεί λίγο με τον διπλανό του. Πέρασε κάποιο διάστημα. Φταίει αυτός που δεν έχει έναν aggressive δίπλα του να του δίνει περισσότερη ελευθερία κινήσεων. Γιατί το βασικό χαρακτηριστικό του Μαουρίτσιο είναι τα πολλά γκολ από την πίσω ζώνη. Πόσα είχε, 3. Mm-hmm. Ο Σάχοφ παίζοντας το 1 τρίτο του χρόνου είχε 8. Εντάξει, έχει άλλα πλεονεκτήματα ο Μαουρίτσιο. Ναι, άλλος παίκτης είναι ο Σάχοφ βέβαια. Ο Σάχοφ είναι 8-10. Είναι δυνατόν να φύγει η ομάδα και να υπάρχει στο 9 μόνο ο Πρίγιοβιτς και ο Μιστακίδης? Υπάρχει αυτό έστω σαν σενάριο? Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Εδώ αύριο η ομάδα κάνει προπόνηση την Παρασκευή και υπάρχει μόνο ένας. Εντάξει. Γίνονται και αυτά, είναι παθήματα. Θέλαμε τρεις με μεταγραφές γράφει και τώρα πάλι τρεις θέλουμε. Τόσο δύσκολο είναι. Είδα κίτρινους να εκτελούν πέναλτι και έτρεξε να βρω μια μπάλα. Γράφει ο άλλος ο φίλος. Ο παλίκαρος αυτός που είχε την μπάλα στο δοκάρι, στο πέναλτι, ο Θεός αυτός, είναι αυτός που βάλεσε το ξερό και πήραν το κόρνερ στο τέλος. Δε. Τι σημάδι έχει τη γωνία εκείνη. Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ που θέλει να παίξει φιλικό 15 Ιουλίου δεν μπορεί να βρει ομάδα. Όλοι... Η Αντβέρπ πότε είναι? Η Αντβέρπ θα είναι 15 Ιουλίου, πράγματι είναι Κυριακή, αλλά 12.30 ώρα τοπική. Το μεσημέρι. Τι ώρα θα ξυπνήσουμε? Μάλιστα. 1.30 ώρα Ελλάδας. Εκείνη την Κυριακή 15 Ιουλίου θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την Αντβέρπ. Νωρίτερα τη Δευτέρα ΠΑΟΚ στη Άουα και με τη Γάνδη. Την κανονική ομάδα βεβαίως στην πορεία, νομίζω στις θα δω εσύ τι πάλι. Άμα είναι εκεί θα τον δεις. Όχι, όχι με Γκένκ, με Γάνδη. Γάνδη, ναι. Όχι την Γκένκ. Γάνδη. Ο ετήσι στη Γκένκ παίζει. Στη Γάνδη ήτανε. Τις μπερδεύεις. Η Γάνδη έπαιξες και πέρυσι. Η Γάνδη ήταν και κάπα 21. Η Γάνδη θα ξαναπαίξει και τώρα. Γκένκ δεν έχει παίξει. Δεν υπάρχει Γκένκ στο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Περίμενε. Και να ζητείτε μια ακόμα ομάδα για 16 Ιουλίου ώστε να μοιραστεί ο χρόνος
και τώρα θα είναι και πιο πολλής χρόνος, σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Ένας φίλος ρωτάει πώς γίνεται η Άγκη να λες το Μασούτ φεύγεις. Μα το Μασούτ το συμβόλαιο ήταν ένα συν κάτι νομίζω. Δεν είχε συμβόλαιο. Δεν ξέρω με λεπτομέρειες. Δεν ξέρω με λεπτομέρειες, αλλά του είπε φύγει και έφυγε. Νομίζω όμως ότι ήταν το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι, παιδιά. Και πήγε δικαίωμα ανανέωσης μετά. Δικαίωμα ανανέωσης που αφορούσε και τις δύο πλευρές. Αλλά το φεύγεις είναι η αλφαβήτα. Εντάξει, και ποιος περίμενε, ποιος, γιατί το Μασούτ καταλάβαινε ότι παίξει που τρέχει 1,5 χιλιόμετρο το παιχνίδι και μαλώνει με την μπάλα του αντιπάλου και το διαιτητή όλη την ώρα, δεν θα παίξει υψηλό επίπεδο. Για τον Πανιόνιο να περπατάει και να μαλώνει, καλώ. Προφανώς δεν έφυγε επειδή έχασε τον κόλπο στο Κίεβο. Ναι. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν έπαιξε, παιδιά του, εντάξει. Δεν έπαιξε. Δηλαδή σε αυτές τις ομάδες τώρα, εντάξει, α, είναι μια ομάδα υψηλό επίπεδο για τα ελληνικά δεδομένα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Κυρίως είναι όταν δεν την έχει. Γιατί τα πιο πολλά λεπτά δεν την έχει την μπάλα στα πόδια. Η δουλειά που γίνεται με τον Πίσες στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι θα κάνει χωρίς την μπάλα. Το με την μπάλα, Μαραντόνα. Αυτό έχει βελτιώσει ο Πίσες και έχει πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχή από τον προπονητή. Τι. Γιατί έχει κι άλλον. Έχει κι άλλον. Ναι, εντάξει, okay. Είχε το Μακ πέρσι. Ναι. Είχε το Μακ. Το οποίο δεν έχει και το Μακ. Θα μου πεις τώρα το αυτό το Μακ, αλλά είναι ο Μακ. Ναι. Πλέον για να καταλάβουμε και τι γίνεται. Στα εξτρέμ έχουμε τα δεκάρια Μπίσες, Βαρπέλκα και Ελκατουρί που υποπροποθέσεις μπορούν να παίξουν. Ωραία. Που δεν είναι εξτρέμ, αλλά την κάνουν τη δουλειά ως ένα βαθμό. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Πέδρο Ερίκε που δεν ξέρει πώς θα ξυπνήσει, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να ξυπνήσει και να είναι ο Μαραντόνα και μπορεί να ξυπνήσει και να σου πάει στα νεύρα του σκοτώσει. Αυτή είναι η εικόνα. Και τρία εκπληκτικά project, και τα τρία. Του Ζαμπά που είναι μια επένδυση πολύ σοβαρή και πρέπει να γίνει δουλειά πάνω του. Του Λιμνιού που είναι top ταλέντο και φαίνεται και στην ψηφοφορία που έγινε για του 98 που είναι μέσα σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Σε παγκόσμιο. Ωραία. Και ο Λάμπρο, ο οποίο στα 20 του χρόνια δείχνει μια ωριμότητα, λες και είναι 30 άρις, αν εξαιρέσουμε μια-δυο φάσεις σε κάποια φιλικά που δεν είχε ανάσες και δεν διαχειρίστηκε καλά τις ενεργείες του. Είναι τρία εκπληκτικά project που ο ΠΑΟΚ πρέπει να δουλέψει. Γιατί και θα τους πουλήσει και άμα δεν τους πουλήσει θα αποτελούν μακροπρόθεσμα σταθερές σοβαρές. Και Έλληνες, οι δύο. Και ο ένας, εντάξει, τα φυσικά του προσόντα είναι απίστευτα. Αν καταφέρει να αφομοιώσει λίγο τα θέλω του προπονητή σχετικά άμεσα, θα είμαστε πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Κλείνουμε τις πρώτες αναφορές για τον ΠΑΟΚ. Η αναζήτηση και η διαπραγματεύση με αρκετούς παίκτες για τις θέσεις όπου η ομάδα καίγεται, όπως είπε ο προπονητής, συνεχίζεται. Από Παρασκευή και πάλι στο γήπεδο, από Κυριακή στην Ολλανδία, από Δευτέρα φιλικά, κατασκοπία της Βασιλείας βεβαίως και διαρκείας κάθε μέρα. Α, για τα διαρκείας, αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό δεν είναι το συνολικό νούμερο. Είναι οι νέοι κάτοχοι. Εκεί μείνεται. Ότι. Πώς είναι, κάτι το γράψαμε χθες. 700 νομίζω. Ναι. Το 1 τρίτο είναι νέοι κάτοχοι. Ναι, ρε φίλε, γιατί θέλουν να στηρίξουν την ομάδα. Βλέπουν μια σοβαρή προσπάθεια. Εννοείται ότι θα έχει νέους κατόχους. Οι 12.000 οι περσινοί είναι μια πολύ καλή βάση για τον ΠΑΟΚ. Είναι φίλαθλοι οι οποίοι γνωρίζοντας ότι η Τούμπα θα είναι κλειστή για 7 παιχνίδια τότε. Πήραν διαρκείας. Μαγκιά τους. Μιλάμε για οπαδούς πιστούς. Μαγκιά και τους. Από εκεί και πέρα, αυτοί θα είναι σίγουρα εκεί και πάλι, προφανώς. Αυτοί προφανώς είναι εκεί είτε με το Ζαγοράκι, είτε με το Γούμενο. Συγγνώμη στο Θόδωρο για τη σύγκριση. Είτε με το, και με το Σαββίδι φυσικά. Και με, ναι, είναι. Εντάξει, πάντα εκεί. Επί Γούμενου δεν θυμάμαι να είχαμε 12.000 διαρκείας τώρα μεταξύ μας. Ναι, σωστό. Είτε με τον ΠΑΟΚ να έχει όνειρο το Champions League και το πρωτάθλημα, είτε με τον ΠΑΟΚ να είναι τρίτο-τέταρτος, αλλά βλέπουμε τις πρώτες ημέρες το 1 τρίτο να είναι νέοι. Νέοι ενδιαφερόμενοι, νέοι κάτοχοι. 18.000 διαρκείες θέσεις. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Πάρα πολύ ενθαρρυντικό. 18.000 διαρκείες, σου λέω. Βγάλε και ένα όλον τον. Αν δεν μπορείς, νομίζω φορολογικά δεν μπορείς. Αυτά ως μια πρώτη αναφορά στα ειδησογραφικά του ΠΑΟΚ που αποχαιρετάει για άλλη μια φορά τον Κουλούρη για να πάει να παίξει και να προετοιμαστεί στον Ατρόμητο. Και ξεκινάμε γρήγορα με τη δεύτερη ώρα.
Πάω Κωνσταντίνα εδώ στον Λίμπερο, 1:20, δεύτερη ώρα στην ραδιοφωνική μας εκπομπή. Έχουμε τα μπασκετικά μας, έχουμε και ό,τι άλλο προκύψει, έχουμε την επικοινωνία μας, FM γράφεται και ενώ αφήνετε, μήνυμα στο 545-26. Παρασκευή στις 5 ώρα Ουρουγουάη, Γαλλία, πρώτη ματσάρα. Παρασκευή βράδυ 9 ώρα Βραζιλία, Βέλγιο, δεύτερη ματσάρα. Σάββατο στις 5 ώρα Σουηδία, Αγγλία, τρίτη ματσάρα. Και το Ρωσία, Κροατία, τέταρτο σπουδαίο μάτς των προημιτελικών του Μουντιάλ. Δύο Παρασκευή, δύο Σάββατο. Πώς θα κάνουν ένα κάθε μέρα. Αλλά είναι η ξεκούραση, η αποστάσεις, η αυτά τα... Ναι. Πάμε μπάσκετ. Πάμε μπάσκετ, καιρό έχουμε να ακούσουμε Νίκο Μοσχοβίτη. Νίκο, τι κάνεις, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Κάποτε ο Τσαλόπουλος, ξέρεις, που είναι τώρα πρόεδρος του ΤΑΠ, ήταν μπασκετικός παράγοντας. Βέβαια. Δηλαδή τον είχατε εσείς, τον χάσατε και τώρα κάνει παπάδες στο βόλεϊ και φέρνει παιχταράδες. Και εσείς, εντάξει, προσπαθείτε, λίγο Β' Ιταλίας, να λίγο Φιλανδία, να λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Βρίσκετε λαβράκι, έχετε μάτι, είναι αλήθεια. Έχετε μάτι, έχει αποδειχθεί. Αλλά να, περνάει στα ψηλά, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Τι να κάνει, ο καθένας ό,τι έχει. Μάλιστα. Ό,τι έχει ο καθένας. Δεν μου λες τώρα τι έγινε. Ο ΠΑΟΚ διάλεξε τον νέο Τζόνς ή ο παλιός Τζόνς αποφάσισε ότι φεύγει και έπρεπε ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι άλλο. Κοίτα, με τον παλιό Τζόνς, όπως θα λες και εσύ με τον Λέικ Τζόνς, υπήρχε μια επαφή τις προηγούμενες ημέρες. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε σημείο συμφωνίας, ο ΠΑΟΚ έτρεξε άλλες περιπτώσεις που είχε κοντά. Και αυτή που ήταν πιο κοντά από όλους ήταν αυτή που ανακοινώθηκε. Και όλος του Τζαμάλ Τζόνς, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει σαν αντικαταστάτης του Λάκη Τζόνς ή του Πέτε Γουέι, δίνοντας λίγο στοιχείο πιο πολύ με το Πέτε Γουέι. Γιατί δεν σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε καλά και όχι μόνο με σήμα και με το τηλέφωνο. Θέλετε να με καλέσετε σε ένα λεπτό για να είμαι κάπου καλά. Ναι, καλύτερα. Γιατί είχαμε αρκετά θέματα. Λέμε λοιπόν για τον Τζαμάλ Τζόνς, τον οποίο ανακοίνωσε χθες ο ΠΑΟΚ και νομίζω ότι είναι η πρώτη ανακοίνωση, βέβαια. Εντάξει, είχε συμφωνήσει ο Μαργαρέτης, είχαν γίνει και άλλες ανακοινώσεις. Καλώς φαίνεται. Έχεις δει κανένα βίντεο? Όχι. Αθλητής. Ναι, ναι. Αθλητής 25 χρονών, 2-3, ο οποίος, αν μείνουμε στην περσινή χρονιά, στην Ιταλική Βερόνα της Α2, είχε 14 πόντους. Περίπου 50% στα δίποντα, 32,5% στα τρίποντα, 74,5% βολές, 4 rebound, 2 assist. Δεν είναι τόσο γεμάτος, θα λέγαμε, τόσο γεροδεμένος. Τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ. Φίχτη, περίμενες. Για βάλε λίγο βίντεο. Όπως ο Λάκη Τζόουνς. Γιατί είναι τη θέση του Λάκη, τον πήραμε. Αυτή είναι η θέση. 3-4 παίζει αυτός. Ή 2-3. 2-3. 2-3, αλλά χωράει με Λάκη. Ο Λάκης σου λέει ότι θα πάει στον Άρη. Τι δεν καταλαβαίνεις. Πώς θα πάει στον Άρη ο Λάκης, χαζό είναι. Έτσι λέει. Οπα. Ω, και ο Ρωμαλή, μπίσεσβαρ. Πώς το λέγανε εκείνο του Ολυμπιακού που είχε στο το NBA. Που δώσαν τόσα λεφτά και δεν μπορούσε να φτάρει, δεν θυμάμαι. Ποιος? Σίλτζερς. Πω, Παναγία μου. Ω, και κρεμασμένος το βάλε. Τι παιχτάρα πήρες πάλι στον Νάτζιδη. Ω, και εξωτερικό. Νίκο, τι θα δούμε από αυτό το Τζόνς δηλαδή? Αυτό λέω, γι' αυτό είπα και πριν ότι δεν ξέρω αν είναι αντικαταστάτης του Λάκη Τζόνς ή αντικαταστάτης του Πέτεγουεϊ, γιατί τα στοιχεία του... Του Πέτεγουεϊ εμένα μου λένε, ναι. Πηγαίνουν, ναι. Πιο πολύ προς τα εκεί πηγαίνουν. Είναι ένας παίκτης που παίζει εκεί στο 2-3, έτσι αθλητικός με μακριά χέρια, αλλά σίγουρα δεν είναι ένας παίκτης δοκιμασμένος όπως ήταν ο Πέτεγουεϊ, δηλαδή σε ένα επίπεδο... Καλά, και ο Πέτεγουεϊ είναι... πού έπαιξε, στη Γαλλία δεν έπαιξε. Ναι, στη Γαλλία δεν έπαιξε, έχει παίξει στην Ιταλία πριν. Ναι, αλλά τι, Α1. Ναι, στην Πιστόγια. Πιστόγια, ναι. Πιστόγια. Γι' αυτό λέω ότι ο συγκεκριμένος δεν είναι δοκιμασμένος σε ένα τέτοιο επίπεδο. Αλλά είναι ένας παίχτης που τώρα παίρνει με τη μεταγραφή του στο ΠΑΟΚ, ουσιαστικά κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Πέρσι στην Α2 της Ιταλίας με τη Βερόνα είχε καλά νούμερα, περίπου 15 πόντους. Η Α2 τους πώς είναι εκεί? Καλή, σίγουρα καλύτερη από τη δική μας. Με αρκετές ομάδες από εκεί να είναι σε καλό επίπεδο και τη δική μας Α1. Okay. Ναι. Είχε
είχε περίπου 15 πόντους πέρσι εκεί στη Βερόνα, ομάδα που διεκδίκησε την άνοδο, δεν τα κατάφερε τελικά. 50% στα δίποντα, περίπου 33% στα τρίποντα. Ένας παίχτης με καλά στοιχεία, αλλά ένας παίχτης που θα τον δούμε νομίζω για πρώτη φορά σε ένα καλό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και η αλήθεια είναι ότι το πρώτο βήμα στην Ευρώπη ήταν στη Γαλλία και τη Λίλα, ακολούθησε η Φιλανδία και πέρσι στην Α2 η Ιταλία, ο Τζαμάλ Τζόουνς. Ενδιαφέρουσα περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, περιπτώσεις που ξέρεις δεν σου γεμίζουν το μάτι με την πρώτη εικόνα, στην πορεία σου βγαίνουν και πολύ καλοί παίχτες. Ο συγκεκριμένος, okay, μπορεί να μην ήταν στην Ναντέρ όπως ήταν ο Πέτεγουι ας πούμε για παράδειγμα, ή να μην ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά είναι ένας παίχτης στα 25 του, στα 2-3 αν θυμάμαι καλά είναι το ύψος του, παίζει στο 2-3, έχει αυτά τα στοιχεία που θέλει από Παθεοδόρου, δηλαδή την αθλητικότητα, το να μπορεί ένας παίχτης να παίξει σε πάνω από μία θέση με διάφορους τρόπους να σκοράρει. Θα τον δούμε. Είναι η πρώτη μεταγραφή. Είναι η πρώτη κίνηση που έγινε πριν την αναχώρηση του Λέω Παθεοδόρου για την Αμερική, για το Summer League του Las Vegas. Οι επόμενες σε θέσεις. Κοίτα, αύριο ο Παπαθεοδόρου μαζί με τον Σταδόπουλο αναχωρούμε για το Las Vegas. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να κλείσει την περιφέρειά του, να το πω έτσι. Με τον Γκος, ναι μεν έχουν γίνει κουβέντες, έχει γίνει μια επαφή ξανά, αλλά όταν ένας παίχτης σε αυτήν την ηλικία έχει μια πρόταση για να αναλάβει θέση στο τεχνικό επιτελείο μιας ομάδας όπως η Washington Wizards του NBA και το σκέφτεται, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε πως έχουν μπει και άλλα πράγματα στο μυαλό του, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό. Αυτοί τι είδαν και του έκαναν αυτή την πρόταση? Είναι από εκεί, είναι πολύ. Είναι παίκτης που έχει παίξει την βάση στο Πανεπιστήμιο εκεί πολλά χρόνια. Έχει καλές επαφές από ό,τι καταλαβαίνω με το staff εκεί πέρα των Wizards. Μάλιστα. Και του έχει γίνει μια τέτοια πρόταση. Φυσιολογικό είναι, το σκέφτεται. Απλά λέω ότι από τη στιγμή που μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία να σκεφτεί το επόμενο βήμα στην καριέρα του στον μπάσκετ, πέρα από το αγωνιστικό δηλαδή, ίσως να σημαίνει και πολλά για το πώς σκέφτεται τον μπάσκετ από εδώ και πέρα. Εντάξει, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να απαντήσει κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ και να απαντήσει και θετικά. Έτσι. Απλά λέμε ότι από τη στιγμή που μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί κάτι τέτοιο, βλέπουμε και ίσως το τι θέλει να κάνει στην καριέρα του από εδώ και πέρα. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες που έχουν τσεκαριστεί όλες τις προηγούμενες ημέρες, Αμερικανοί που θα είναι στο Summer League. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές από εκεί. Επιλογές βέβαια που τώρα που μιλάμε πριν ξεκινήσει το Summer League είναι ψηλά οικονομικά. Μετά το Summer League μπορεί να έχουν πέσει αρκετά. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει τσεκάρει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Η παρουσία εκεί και του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή θα έχουν ευκαιρία και οι δύο για κάποιες περαιτέρω επαφές εκεί στο Las Vegas. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση αυτό που θέλουν είναι όχι να τελειώσουν με την περιφέρεια, αλλά κινήσουν να είναι εκεί, να στελεχωθεί η περιφέρεια. Μην ξεχνάμε ότι ο Κατσίβελης δεν συνεχίζει, οπότε θα πρέπει να αντικατασταθεί σε πρώτη φάση και αυτός, να ολοκληρωθεί το όλο θέμα με τον Γκος, όφιλε και είναι αυτό, είτε θετικά, αν θέλει να παραμείνει και να παραμείνει στον ΠΑΟΚ, είτε αρνητικά, ώστε να δει τις επόμενες κινήσεις του και να δούμε ποιες θα είναι αυτές από εδώ και πέρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε από ποιους αποτελείται το ρόστερ του ΠΑΟΚ, ποιοι έχουν συμβόλαιο δηλαδή. Το ρόστερ αυτή τη στιγμή αποτελείται από τον Μαργαρίτη, mm-hmm. από τον Χρυσικόπουλο, από τον Ζάρα, από τον Κόνιαρη που έχει συμβόλαιο επίσης ένα χρόνο ακόμα, mm-hmm. από τον Τζαμάλ Τζόνς που ανακοινώθηκε χθες, από τον Θοδωρή τον Καρά και ο Τσόχλας ακόμα έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Μάλιστα. Αλλά ο Τσόχλας εντάξει, σε περίπτωση που είναι διαθέσιμος θα είναι διαθέσιμος μετά από καιρό αφού ξεκινήσει η σεζόν. Για τον Γκρουμπάλη τι λέγεται? Καλά εσύ, η απάντηση δική σου είναι αυτή. Αν με κόλλα χάτμπολ τον ξανανεώνω. Δεν νομίζω ότι η χρονιά που έκανε πέρσι ήταν στα χρήματα τα οποία έδινε ο ΠΑΟΚ. Βέβαια. Νομίζω ότι βγαίνοντας στην αγορά και ο ίδιος δεν ξέρω τα ίδια χρήματα, αλλά ο ΠΑΟΚ τον πήρε πέρσι όταν κάνει μια πολύ καλή χρονιά στην Αστάνα, δεν τη συνέχισε. Θα πρέπει να πέσει αρκετά νομίζω για να ξαναγίνει οποιαδήποτε κουβέντα με τον ΠΑΟΚ. Ναι, τώρα τι μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Ψάχνουν άλλες περιπτώσεις παιχτών.
Τον Τζάκσον δεν μπορώ να διαγράψω. Κάποια στιγμή μπορούμε να βρούμε πώς θα μας κανά. Τον Τζάκσον. Αν και εφόσον. Ναι, ναι. Που τον έβαζε το πρώτο δεκάλεπτο και μετά τον άφηνε έξω. Όχι, καλώς ήταν. Αν και εφόσον. Ξαναλέω. Αφού έτσι έκανε. Κάτσε, για αυτό δεν το ρωτήσαμε ποτέ. Ένα από τα δύο πεντάρια δεν μπορεί να είναι ο Τζάκσον. Κακό ναι, πετσίνη. Δεν το αποκλείω. Μπορεί τώρα να είναι κάτι μακρινό, αλλά στην πορεία δεν αποκλείεται να. Τελείωσε ποτέ μάτσο ΠΑΟΚ. Όπου η τελευταία πεντάδα λες ότι είναι και πιο σημαντική στον ένα αγώνα. Με τον Τζάκσον μέσα. Ποτέ. Όχι, όχι. Γιατί το έκανε αυτό, το ρώτησες ποτέ. Δεν ήταν αυτός ο ρόλος του όμως. Δεν ήταν αυτός ο ρόλος του. Τι θα. Δεν ήταν, όχι, δεν ήταν αυτός ο ρόλος του. Ναι. Δεν ήταν. Αν θυμάσαι, ο ΠΑΟΚ τα περισσότερα παιχνίδια τα κλείδωνε με τον Μαργαρίτη στο 5. Ναι. Ναι. Γιατί ο Μαργαρίτης ήταν αυτός που έπαιρνε πολλές αποφάσεις στο τέλος, γιατί είχε αυτό το πολύ καθαρό μυαλό. Mm-hmm. Είτε για να δίνει ασίστ, είτε για να τελειώνει αυτός. Βάζει και χέρια παντού, κλέβει μπάλες. Κλέβει μπάλες, τελειώνει ναι. Φάσεις. Ναι. Ωραία. Εντάξει, το κρατάμε τον Τζάκσον στο πίσω μέρος του μυαλού. Γενικά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που έχουν προταθεί, τσεκάρονται και από την ελληνική αγορά, αν μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε. Αλλά νομίζω σε αυτή τη φάση που είμαστε, φάνηκε με την ανακοίνωση χθες του Jones, το αμερικανικό στοιχείο είναι αυτό που απασχολεί πιο πολύ. Και με την παρουσία του Παθεοδόρου και του Σταυρόπουλου στο Summer League στο Las Vegas, ναι. Θα υπάρχουν περισσότερα. Και ένα μήνυμα για σένα, Νίκο, από τον 203 φυσικά. Ακούω Τσαλόπουλο και με ξεσηκώνει κόμμα. Ακούω τους εξηγιαντές και πνίγομαι από το συνέστημα μιας ρίσης του παλιού καιρού, η μικρή αλλά έντιμος Ελλάς. Viva Exigency Forever. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, να μας χρεώσουν να. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μαζί σου, ρε αγόρι μου, εντάξει, είναι συντήρηση, είναι εκνευριστική συντήρηση πολλές φορές, αλλά τι να κάνουν. Να βρουν επενδυτή, π.χ. Να επενδύσεις σε ποιο άθλημα. Αυτό που δύο έχουν το μονοπόλιο. Πώς θα πάρει τα λεφτά, ναι, αλλά οι άλλοι πώς βρίσκουν, θα σου πει. Ποιοι είναι οι άλλοι που βρίσκουν. Ο Προμηθέας έχει έναν τοπικό παράγοντα εκεί πέρα που έχει αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα και έχει μαζέψει κασέρι. Και θέλει να κάνει το κομμάτι του. Εμείς δεν έχουμε τέτοιον εδώ. Ναι. Πες με ένα τοπικό επιχειρηματία που θέλει να κάνει το κομμάτι. Δεν μπορεί να μην έχει τώρα. Δεν έχει, τι δεν έχει. Εντάξει. Πες μου έναν. Δεν ξέρω εγώ. Έχει Πάτρα και δεν έχει Θεσσαλονίκη, εντάξει. Ναι, ρε παιδί, Πάτρα δεν έχει. Στην ποδοσφαιρική της ομάδα δεν έχει παράγοντα. Είναι καμιά 30 που βάζουν. Μαζί, όλοι μαζί. 30-40 χιλιάρικα, ναι. Εδώ εμείς είμαστε με 30 παοξίδες, θα κάνουμε δουλειά μαζί, χαζό, εσύ ρε. Θα πέσουμε μπουνιές κάθε 4 λεπτά. Ρε. Και επίσης να ρωτήσω λίγο κάτι, να συγκρίνουμε τώρα οικονομικά την Πάτρα με Θεσσαλονίκη, αυτό μου λέτε. Θα τη συγκρίνουμε. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε και μεγάλη διαφορά οικονομικά. Εννοείται, τι, οι άλλοι έχουν κάνει 30 πρωθυπουργούς. Το Λαύριο ποιον έχει. Το Λαύριο δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν μου έρχεται τώρα. Έχει όμως. Αλλά έχει έναν ο οποίος έχει και γενικά το Λαύριο έχει και μια καλή σχέση με τον Παναθηναϊκό γενικότερα. Ναι. Εντάξει. Πολλές φορές αυτή η συζήτηση. Πες αγαπάμε τέτοιο. Αγαπάμε και Νίκο για να κλείσουμε. Γιατί σαν κονσόρτσιο. Αγαπάμε και Κέιν. Ναι, ωραία. Πόσο είμαστε πάρω τώρα, είμαστε δύο γκολ. Δύο γκολ είμαστε. Είμαστε 6-4. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ναι. 6-4. Δεν έγινε εκεί πέρα η μαγεία. Πολύ εύκολα, δεν αγχώθηκα ποτέ. Είμαι σίγουρος. Φίλος ρωτάει γιατί το βόλεϊ έχει μεγαλύτερο μπάτζετ από το μπα. Γιατί υπάρχει κάποιος που πληρώνει. Ρωτάει. Έχει. Σήμερα που μιλάμε έχει. Μεγαλύτερο από το μπάσκετ. Δύο πληρώνουν, όχι ένας. Ναι. Τρεις. Εντάξει, ο Κατσαρές είναι τεράστιος επιχειρηματίας. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι αντίδραση των Ράσων. Δεν τους βλέπει. Δηλαδή, θα δούμε καμιά μέρα χορηγούμενοι στο Instagram. Ωραία, παπάδες με Κατσαρής, πώς το λένε, Russian wear. Ωραία. Σεβασμός στον πρόεδρο. Το λέγαμε και την άλλη φορά, Δημήτρη, μαζί νομίζω το συζητούσαμε. Mm. Ο Τζούρις δεν είπαμε ότι κάνει 150 χιλιάρια, κάπου τόσα δεν είναι τα λεφτά του. Κάπου εκεί, ναι. Ωραία. Λοιπόν, με 150 χιλιάρια στο βόλι, λοιπόν, παίρνεις έναν παίχτη top επίπεδο. Top επίπεδο. Παίρνεις τον... Θα σου πω ποιον παίρνεις, να το βάλουμε στο μπάσκετ. Τον Νίκο Ζήση παίρνει. Τον Πρίντεζη του μπάσκ του. Ποιο Πρίντεζη. Ωραία. Ναι. Εγώ λέω top επίπεδο. Top. Ωραία. Ναι. Στο μπάσκετ με 150 χιλιάρια παίρνει ένα παίχτη καλού επίπεδου. Καλού, όχι top, δεύτερη διαλογή. Καλού επίπεδου. Ναι. Μπράβο. Ο Πάο καφέ τιμή στο μπάσκετ 150 χιλιάρια σε παίχτη δεν έχει να δώσει. Δεν έχει. Δηλαδή στον καλό το Αμερικανό τώρα που μιλάμε δεν δίνει 150 χιλιάρια. Για να βγει στην αγορά και να πει σε 5 ατζέντε ότι εγώ για το καλό τον Αμερικανό τον Άσο α πούμε δίνει 150 χιλιάρια. Δεν έχει. Θα πάει μέχρι 120, ταβάνι.
Άντε 130, λίγο παραπάνω. Να σου πω, και πολύ λέω. Από Ελλάδα δεν θα είχαμε. Το φαγέ τον κλείσανε αυτοί, το πουλιάνι μου. Το κλείσανε. Δεν νομίζω, γιατί ο φαγέ έχει λίγο θέματα άλλη φύσεως. Φύσεως, ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι, και γενικά όταν διαβάζεις για το φαγέ ότι εκτός λόγω τραυματισμού και όλα αυτά. Εντάξει. Μάλλον θα έπρεπε να διαλέγει. Ναι. Και... νομίζω ότι ο Προμηθέας τον έχει ρίξει αρκετά χαμηλά οικονομικά λόγω αυτών των προβλημάτων φύσεως του φαγιά. Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι, δεν έχει παράγοντα, δεν ψάχνουν. Επαναπαύθηκαν college basket και ξέρω εγώ, εντάξει. Δεν είναι έτσι, δε φίλε, εντάξει. Γράφει ο 203. Εντάξει. Δεν ξέρω, παιδιά. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι το τμήμα μπάσκετ, εμφανίζεται ένας επιχειρηματίας, βάζει έναν δικό του μες στη διοίκηση και δουλεύει το σύστημα μια χαρά. Ούτε αλλαγές δεν χρειάζεται. Τεχνογνωσία έχει το μαγαζί. Πάντως η ομάδα είναι επιτυχημένη. Η ομάδα κάτι παραπάνω δύσκολα μπορούσε να κάνει, έτσι. Τα βάνει πήγε. Ναι. Λίγο στην Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν, Νίκος, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Έγινε, καλό μεσημέρι. Αυτά γίνονται στο μπάσκετ, την πρώτη κίνηση και τις επόμενες που περιμένουμε. Μην ξεχνάμε από την Τρίτη τα διαρκείας του βόλεϊ. Από την Τρίτη τα πιο φθηνά 50 ευρώ και πάνε μέχρι 100, 200, 300, 400 για το παλατάκι. Μπείτε και στο ΠΑΟΚ 24 να δείτε ακριβώς θέσεις, θύρες για αυτή την ομαδάρα που δημιουργείται. Αν μην πω δημιουργήθηκε, γιατί έκλεισε το ρόστερ, η ομάδα θα αναζητήσει χημεία αργότερα από τον Αύγουστο και μετά και με τον νέο προπονητή. Ξαναφουντώνει στο μεταξύ κόντρα τη ΑΚ και του Ολυμπιακού για τον Χρυστοδουλόπουλο. Θα πάει στα δικαστήρια. Σου λέω φωκόν και βλέπουμε. Ο Καραπαπάς έγραφε πόσο σας πονάει αυτό το θέμα. Η ΑΕΚ ζητάει τιμωρία του παίχτη, του Ολυμπιακού, ζητάει πρόστιμο, απαγόρευση μεταγραφών, πολλά και διάφορα. Για θέμα που θα κριθεί σε επιτροπή της ΕΠΟ στην πορεία. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε χθες Δόνη και Νταμπίζα. Αυτοί οι δύο θα τρέξουν ποδοσφαιρική ομάδα. Τώρα με ποια διοίκηση, ποια ιδιοκτησία και τι οικονομικά δεδομένα. Αυτός ο πολυσύλλαβος πάντως στο μπροστινός μου φαίνεται. Εκείνοι ξέρουν. Τον Κάτσε ήθελαν, τον πήραν. Και από εδώ και πέρα έχουν πολύ πολύ περιορισμένες δυνατότητες να αποκτήσουν άλλους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, κοιτά να δεις όμως, επειδή και οι δύο είναι καλοί ποδοσφαιράνθρωποι, κάτι θα κάνουν στο τέλος. Αν αντέξουν. Ναι, αν αντέξουν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτός θα πάει στην Ολλανδία και έχει φιλικά με Alkmaar, Antwerp, Den Haag και ένα ακόμα στις 25 Ιουλίου. Στο Tilburg θα πάει ο Παναθηναϊκός. Η πιο άσχημη πόλη της Ολλανδίας από αυτές που έχουμε πάει. Η θύβα της Ολλανδίας είναι το Tilburg. Τόσο τραγικό, ναι. Ο Κούγιας εξακολουθεί να έχει την παράθεση με τον Πιλαδάκη για κάποιο λόγο και ο Κούγιας μέσα από δημόσια δήλωση δημοσιοποίησε το ε9 της φορολογικής του δήλωσης και ζητάει τον Πιλαδάκη να κάνει το ίδιο. Τι έκανε, πώς απέφνει. Για να δείξει την περιουσιακή του κατάσταση όταν αγόρασε την ΑΕΛ και πώς είναι τώρα. Και ζητάει και τον Πιλαδάκη να κάνει το ίδιο για το ανάλογο διάστημα. Δες εδώ ε9. Έχει καμιά 20 ακίνητα. Δε τι παίρνει το χρόνο, δε. Ε9 σου λέω. Έχει πράγμα. Και ζητάει και τον Πιλαδάκη να κάνει κάτι ανάλογο. Ο Μαρινάκης ανέβαζε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα προσωπική για τις επιχειρήσεις, τις δραστηριότητες του, τα καράβια του, τις φιλανθρωπίες του, τον Ολυμπιακό, την Νότιχαμ. Έχει και την Νότιχαμ μέσα. Έλατε, ναι. Και την Νότιχαμ έχει μέσα. Με όλα τα στοιχεία για αυτόν. Και με ειδική φόρμα για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί του. Contact us. If you have message to share with Ευάγγελος Μαρινάκης, please fill out the form below. Άμα θες να στείλεις κανένα μήνυμα στον πρόεδρο, γράψε, έχει τα πάντα. Τηλέφωνο, mail, first name, street, state, country, κώδικες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πώς κάνεις έτσι, φίλε. Θες να στείλουμε κανένα μήνυμα, τι θες. Όχι, σου λέω ότι
Τι γίνεται. Σαν σήμερα το 2004 η Εθνική σήκωνε το Euro πριν από... Τον Jimmy Jam θα τον τιμήσουμε ποτέ. Είναι αλητή αυτό που κάνουμε, εντάξει. Είναι αγένεια. Έπαιξε ρόλο. Πώς δεν έπαιξε ρόλο, αυτός το πήρε. Πλάκα κάνεις. Είχαμε κλασιμέντες εκείνη την ώρα που μπήκε. Την πάρα δεν μπορούσαμε να διώξουμε την περιοχή. 5 λεπτά ανάσα μας έδωσε. Πριν 14 χρόνια στην Πορτογαλία. Όπου πήγανε πόσες χιλιάδες Έλληνες, 10.000, 12.000, πώς ήταν στο Λίγο. Οι Άγγλοι ήταν ελάχιστοι χθες. Ναι. Κι όμως πειθάρχησες αυτό που τους ζητήθηκε να μην πάνε στο γήπεδο. Από την κυβέρνηση και τα λοιπά. Γιατί? Τώρα, γιατί υπήρχε ένας φόβος ξύλου και επεισοδίων. Τώρα στη Σαμάρα θα είναι περισσότεροι. Για τους Άγγλους όπου υπάρχει και ένα ρεπορτάζ που το είδα, μια έρευνα για το τι συνέβη με τα πέναλτι και τι προετοιμασία έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια για να αλλάξουν λίγο τη διαδικασία αυτή. Την Παρασκευή στο Ουρουγουάη Γαλλία βλέπω εδώ 2-0-8 η Γαλλία, 4-70 η πολύ δυνατή Ουρουγουάη, 3-25 το Χ, 2-63 το Over, 1-47 το Under. Βραζιλία Βέλγιο, 2-18 η Βραζιλία, 3-55 το Χ, 3-80 το Βέλγιο. Σουηδία, Αγγλία, 1-90 μόνο οι Άγγλοι. 3-30 το Χ, 4-75 οι Σουηδοί. Και Ρωσία, Κροατία, 2-25 οι Κροάτες, 3 το Χ, 3-85 οι Ρώσοι. Άρα φανερά φαβορεί βεβαίως η Γαλλία, η Βραζιλία, η Αγγλία και η Κροατία. Θα έχουμε πάντως μια ευρωπαϊκή ομάδα σίγουρα στον τελικό. Θα έχουμε μια ομάδα που δεν περιμέναμε να πάει τελικό. Από το γκρουπάκι Αγγλίας, Σουηδίας, Κροατίας, Ρωσίας. Και από την άλλη, εντάξει, ματσάρες είναι, ίσως να έχουμε μητελικό Γαλλία-Βραζιλία. Ίσως. Φοβερά παιχνίδια. Για να δούμε και τα φιλικά της ΑΕΚ. Το Σάββατο 7 Ιουλίου η ομάδα του Ουζουνίδη πλέον παίζει με ομάδα η οποία λέγεται Μίεντς Λέγνικα. Από την Νόβα όλα τα φιλικά. Την Παρασκευή 13 Ιουλίου ΑΕΚ κόντρα σε ΑΕΚ Λάρνακας. Νόβα και εδώ κανονικά. Αυτά είναι τα πρώτα δύο παιχνίδια τα οποία έκλεισε η ΑΕΚ. Παέλα που είναι σκάουτερ στον ΠΑΟ και δεν τα λέτε. Ε? Τι λέει? Γιατί δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ο Βαρέλα. Πρώτην επέκτη. Ο οποίος ήταν πολύ δυνατό όνομα πριν πάει στη Στεάουα. Θα ήθελα τον Άλιμπεκ στον ΠΑΟΚ. Επιθετικός. Δεν πρέπει να κούμπησε. Έλυσε τη συνεργασία του με την Στεάουα. Ελεύθερος δηλαδή. Ναι. Δεν κοστίζει καμία 30 εκατομμύρια τότε. Αν ο ΠΑΟΚ τον θέλει, λέει ο Βαρέλα, θα πρέπει να τον πάρει χθες. Εξαιρετικός, ποιότητα, δύναμη. Δύσκολος αντίπαλος όταν τον μάρκαρα. Εξαιρετική επιλογή, λέει ο Βαρέλα, για το συγκεκριμένο επιθετικό. Και διάφορα σενάρια με τα γραφικά για να κλείσουμε στην Ευρώπη. Με το Ρονάλντο και καλά να ψάχνει σπίτι στο Τωρίνο για να πάει στην Γιουβέντους. Και την Ρεάλ να δίνει 272 εκατομμύρια στην Παρίς Σεζερμέν για τον Εμπαπέ. Αυτά γράφονται. Θα δούμε αν θα γίνει κανένα μεγάλο μπαμ στην πορεία. Με πάω κοσάρα, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.